Λοιπόν, την Κυριακή παίζουμε μάγκες. Η Εθνική Ελλάδος παίζει Κυριακή πρωί. 10:30. Εμπρός. Θα πάρουμε πρώτα ο Θεός το χρυσό Ολυμπιάδα, μετά Ολυμπιακός, κάνουμε το πόλο εκεί, το ωραία τι έχει να γίνει, κορίτσια, άντρες, μετά, δεν θέλω να τα λέω όλα, παίρνω τα αέρα, εμπρός. Έλα, Τάκη, μ' ακούς. Ναι, ακούω. Ωραία, ήθελα να σου πω ότι τα τρία τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού, τα έχω δει. Τι να, ένα, φίλε, το όνομά σου. Το όνομά μου. Κώστας. Γιώργος. Γιώργος. Είσαι στην πλατεία, πού είσαι? Θεσσαλονίκη μένω, Θεσσαλονίκη. Ναι, και τι έγινε, για πες. Είχα δει τα τρία τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού με ένα... Μένα, γιατί, του Ολυμπιακού. Γιατί κάνει διακοπές, λέει, με έναν Ολυμπιακό. Είχα δει τα τρία τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού με έναν φίλο μου που είναι Ολυμπιακός. Μπράβο. Και μου έλεγε στη συνέχεια ότι θα πάρουμε το Ευρωπαϊκό και κάτι τέτοια. Ναι. Και από ό,τι είδα, κατάπιε. Ναι, μπράβο ρε φίλε. Εσύ πήγες καλά όμως, Εντάξει τώρα, άλλο αυτό. Αντέγια. Εντάξει ρε φιλαράκο. Εντάξει τώρα. Να σου πω, τα δύο μπακ ήρθανε την ώρα, μισή ώρα πριν το παιχνίδι, για να μην λέω ψέματα, 40 λεπτά από ό,τι έμαθα, δουλεύανε delivery, ο ένας σε καφέ, ο άλλος σε φούρνο. Με αυτούς έπαιζες. Δηλαδή, πρώτη φορά ομάδα ελληνική έχασε από delivery-άδες. Δεν θίγω το επάγγελμα, απλά, ξέρω τι να πω. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ, ρε παιδιά, μπορεί εφέτος να πάρει... Όχι. Του θρύλου το παπάρι. Πρώτον. Και δεύτερον, να μας κράσει τα αρχίδια. Και θα σας πω και κάτι, ρε, να το βάλετε στο κεφάλι σας τώρα. Λοιπόν. Ο Τσαουσέσκου. Το ξέρετε ότι δεν θέλει παίχτες. Καταρχήν δεν του παίρνουνε, αλλά και δεν ζητάει κιόλας. Για να έχει τη δικαιολογία. Εγώ χάσαμε γιατί δεν θέλουν μεταγραφές. Θα φάτε καλά, περιμένετε. Εμπρός. Έλα, Τάκη, είμαι ο Λεβέντης ο Μανάρας και με είπες Μανά... Είσαι ο Λεβέντης, ο... Μανάρας, όχι ο Μανάβης. Ναι ρε Μανάβη, τι θες να κάνουμε. Άλλα, πες κάτι ρε Μανάβη. Ο Λεβέντης ο Μανάβης, έτσι λέγεται το Μανάβικο. Το κάνεις διαφήμιση. Άκου λίγο όμως, δεν με λένε Μανάβη, Μανάρα με λένε. Τι λέει. Απλά να τα ξεκαθαρίσουμε, τι λέει. Ποιο να καθαρίσουμε ρε. Τι λες ρε Λεβέντη, Μανάρα, πώς σε λες, Μανάρη, Μανάρας, τι είναι αυτό. Μανάβη. Μανάρα. Α, ο Μανάρας. Ναι, ρε, με θυμάσαι. Ναι, που σου γάμαγα την αδελφή, δεν το θυμάσαι εσύ. Αυτός είναι ο Μανάρας και εγώ λέγα Μανάβης. Εντάξει, τα βρήκαμε. Εμπρός. Και αν δεν έχεις αδελφή, την ξαδέλφη σου. Δεν πάμε να έχεις ξαδέλφη. Και αν δεν έχεις και ξαδέλφη, τη θεία σου. Δεν πάμε να έχεις θεία. Εμπρός. Έλα, Τάκη. Το Ζουρ από Σεπόλια Ολυμπιακός. Αρχικά, τι να πούμε τώρα για οπαδικά. Όλη η Ελλάδα καίγεται αυτή τη στιγμή. Δεν έχεις κάτι να πεις. Εγώ θέλω να δώσω... να εκφράσω συμπαράστασή μου προς αυτούς, αλλά και στον κάθε Ολυμπιακό, αλλά και στον κάθε Έλληνα στη τελική. Παρ' όλα αυτά, να ευχηθώ στην ομάδα του Ολυμπιακού μια καλή ευρωπαϊκή πορεία και κουράγιο σαν πανταχού Έλληνες, αυτό. Μπράβο ρε φίλε, συγχαρητήρια, μπράβο σου. Ευχαριστώ πολύ ρε Τάκη, ευχαριστώ πολύ ρε φίλε, πραγματικά σε όλους τους Έλληνες. Σε όλους τους Έλληνες.
Καλή δύναμη σε όλους. Πραγματικά, πραγματικά. Πραγματικά, είτε ΑΕΚτζής, είτε Παναθηναϊκός, είτε ΠΑΟΚ. Κρίμα είναι. Από το Θεό κρίμα είναι. Άλλο τα οπαδικά, άλλο η ζωή του κάθε ανθρώπου. Συμφωνώ, έτσι, και καλή δύναμη σε όλους τους Έλληνες, πραγματικά, και, μπράβο, και στην ομάδα μας στην Ευρώπη. Μπράβο ρε φίλε, χάρηκα πολύ που είσαι και εσύ έτσι. Σαν... Η πλειοψηφία των Ελλήνων είναι σαν και εσένα. Μπράβο. Καλό βράδυ. Πάντα ο Έλληνας, να θυμάστε, το λέει η ιστορία. Όταν είναι μονιασμένος, δεν φοβάται χάρο. Αρκεί να βοηθάνε και αυτοί που κυβερνάνε. Γιατί εκεί διχάζει ο λαός. Και χειρότερα από ότι εγώ πλακώνομαι εδώ πέρα στην κουβέντα με έναν ΠΑΟΚΤΖΙ, Παναθηναϊκό ΑΕΚΤΖΙ. Εκεί υπάρχει μίσος. Εκεί υπάρχει πραγματικό μίσος. Γι' αυτό του συχαίνομαι. Δεν βοηθάνε τον Έλληνα. Ξαναλέω, αν είναι μάγκες αυτοί 300 και έχουν να φάνε, δεν απεινάσουνε, να βάλουν τον τετραετή μισθό τους που είναι στη Βουλή, να μην πληρώνεται κανείς, δεν απαθείτε τίποτα. Ούτως ή άλλως δεν πάτε στη Βουλή, καμιά δεκαριά βλέπω. Πέφτε, κουράζεστε στη δουλειά, ε. Νοιάζεστε για το λαό, τι πρόβλημα έχει η τάδε, πώς το λένε, η υπηρεσία. Νοιάζεστε, ε. Και πάτε μόνο 5-10 άτομα. Τι λέτε, ρε. Και παίρνετε 8.000 το μήνα. Και ο αεροπόρος που βορβαδίζει με νερό τη φωτιά, ένα χιλιάρικο. Κάντε ένα καλό για την Ελλάδα, ρε μάγκες. Κάντε ένα καλό. Και εσύ πρώτα, ρε Πρωθυπουργέ, πες τους δικούς τους 150. Πες το, ρε Πρωθυπουργέ, δεν απεινάσει. Κανείς, ούτε δεν τους θυμάμαι μετά τους βουλευτές, ούτε του αλλουνού κόμματος, κανείς δεν απεινάσει. Μα κανείς. Και θα πάρω, και να σας πω και κάτι. Όλοι οι Έλληνες θα σας έχουν πολύ ψηλά. Θα σας πούν και ένα μπράβο. Γιατί συνήθως, όταν βγαίνει μια κυβέρνηση, μετά την άλλη μέρα, μέχρι να ξαναβγεί η άλλη κυβέρνηση, μόνο βρισίματα ακούω από όλο το λαό. Αυτή τη φορά να είστε σίγουροι ότι αν κάνετε αυτό το πράγμα και αγοράσουμε με τον τετραετή μισθό σας των 300 βουλευτών αεροπλάνα, θα μείνετε στην ιστορία για πάντα. Για πάντα. Κάντε το. Είπα εγώ μια μαλακία θα πείτε, ε. Ναι, δεν πειράζει. Κάντε εσείς αυτή τη μαλακία που είπα εγώ, να την κάνετε εσείς έργο. Και να σας δοξάζει όλη η Ελλάδα. Κάντε το, ρε. Εμπρός. Εμπρός. Παρακαλώ. Ναι, εδώ είναι. Ο Τάκης. Ναι. Έλα, ο Στέφανος είμαι. Ομάδα. Ομάδα. Έλα ρε Στέφανε, μίλα. Εμπρός. Ναι. Καλησπέρα. Καλό βράδυ. Καλησπέρα. Παγκόσμιο. Έτσι δεν είναι. Παγκόσμιος. Και δεν σε έβρισα. Γιατί άμα έλεγες παγκόσμιος θα έβρισες, θα έβρισα. Οπότε της πήρα γαμπάρι, πήγαινε κοιμήσου. Εμπρός. Μ' ακούς. Τι θες ρε παγκόσμιο. Πάω. Α, δεν είσαι ο παγκόσμιος. Ω, από Κατερίνη. Ο Πάω από την Κατερίνη. Γιάννης. Το όνομα. Γιάννης. Ο Γιάννης. Ναι. Είμαι πολύ χαρούμενος που βγήκα σήμερα, Τάκη. Τι είσαι χαρούμενος? Που βγήκα σήμερα. Πού πήγες, βόλτα? Όχι, στη γραμμή. Ήθελα στη να ευχαριστήσω εσύ. Πήγες στη Λαμία, δεν ακούω. Στη γραμμή, στη γραμμή. Πήγες στη Λαμία, στη Λαμία, εντάξει. Καλό βράδυ, Τι, δεν ακούω, ρε, παιδιά. Δεν ακούω, τι λέει. Πήγες στη Λαμία, βγήκες και πήγες στη Λαμία, δεν πειράζει.
Σιγά σιγά, άσυλα μία πήγες. Γιατί? Α, κατάλαβα, έχεις εκεί να δείτε τι θα γίνει, ε. Μάλιστα. Εμπρός. Δικιά σας ομάδα είναι, η Λάμια. Εμπρός. Έλα. Ναι, γεια σου Τάκη. Ναι. Ναι, γεια σου Τάκη. Γεια. Αυτοί ρε φίλοι έχουν μείνει ήδη στην ιστορία. Ποιος? Αυτοί λέω, δεν χρειάζεται να αγοράσουν αεροπλάνα και να μείνουν στην ιστορία. Έχουν μείνει ήδη. Έχει καεί όλη η Ελλάδα. Συμφωνώ, ρε, αυτό φίλοι. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Συμφωνώ, αλλά σκάνουν κάτι από το μισθό τους. Δεν... Αυτό μπορούν να κάνουν φίλοι να βάλουν 5.000 σε κάθε πλατεία και να πάνε να κρεμαστούν. Μητσοτάκη, γαμιά. Εντάξει τώρα, εσύ. Ωραίο, ωραίο, μπράβο. Εδώ πέρα παιδιά αυτά κόβονται. Εγώ είπα αυτό. Τώρα να πάνε να κρεμαστούν. Να σου πω κάτι. Θες να κρεμαστούν. Πήγαινε πρώτος και βάλε την κρεμάλα και θα έρχεται ένας ένας να κρεμιέται. Άστα αυτά τώρα. Από τα τηλέφωνα να βρίζουμε. Εγώ είπα. Αυτοί οι 300 που δεν κάνουν τίποτα για τον Έλληνα, αν μπορούν και έχουν τη μαγιά και την ψυχή, 4 χρόνια ο μισθός τους να γίνουν αεροπλάνα. Τώρα, να πω εγώ, ρε, τάδε γαμίσου ρε, έλα κρεμάσου ρε. Άστα ρε, παπαριές είναι αυτά. Αν είναι όμως να το κάνω, να πάω να βάλω την κρεμάλα εκεί στο Σύνταγμα, ε, να με δείτε εκεί, να τη βάζω και να το κρεμάσουμε. Αυτά τα λόγια τα μεγάλα και το αντεγαμίσου ο τάδες πρωθυπουργός, αντεγαμίσου προηγούμενος, αντεγαμίσου πιο προηγούμενος, αντεγαμίσου και... Άστα ρε παιδιά, αφήστε αυτές τις μαλακίες είναι. Εδώ είπαμε να βγάλουμε κάτι από τους άχρηστους και από τους 300. Είτε αυτοί που κάψανε το μάτι, είτε αυτοί που κάψανε την Ελλάδα. Είτε το 92 που κάψανε την Ελλάδα, είτε το 2007 που κάψανε την Ελλάδα. Κατάλαβες, εδώ λέμε να κάνουν κάτι οι μαλάκες, να δώσουν κάτι στο λαό. Άστα αυτά τα κρεμάσματα και το αντεγάμισμα. Ω, κι εγώ έβρισα τώρα. Έβρισα 4-5. Βγήκε τίποτα. Βγήκε τίποτα. Δεν βγήκε. Αβρίσω κι άλλους. Και τους προηγούμενους 10 ακόμα. Βγήκε. Δεν βγήκε. Βάτουσε τη φιτιλιά να πληρώσουνε. Βάτω στη φιτιλιά να... Εκεί θα ξεφτυλιστούνε. Όχι να πάνε να κρεμαστούνε. Εκεί που δεν το κάνουνε θα ξεφτυλιστούνε. Όταν όλος ο λαός πήρε... πάρτε τα λεφτά. Πάρτε αεροπλάνα, πάρτε... ξέρω εγώ. Και όταν δεν το κάνουνε και θα ξεφτυλιστούνε. Θα είναι χειρότερο από την κρεμάλα. Θα είναι χειρότερο, θα τρέπονται να περπατήσουνε. Το κατάλαβες. Άστα το αναβρίζω εγώ τους 10 και τους άλλους 10 εσύ. Αρχίδια κλάσαμε. Βάτους να ξεφτυλιστούνε. Το πρωί το παίζουνε και το βράδυ άλλα. Αφήστε με εμένα, δεν με βάλετε σε αυτό το μπέλα. Αυτή είναι, το κρέμασμα αυτό είναι. Να τους βάζεις να πληρώσουνε. Ούτε θα πληρώσουνε, αλλά θα σου πάρουν και το λαρίκι, και το δικό σου και το δικό μου. Θα το στύψουνε να βγάλουν κέρδος και από εκεί. Άστε τώρα, βάλει την κρεμάλα, ο άλλος βάλουμε το δίκανο, άστα αυτά. Εδώ βάτους να ξεφτυλιστούνε και οι 300. Βάλε τα λεφτά μέσα εκεί να πάνε να πάρουν τα αεροπλάνα. Αλλά τι θα κάνουμε. Θα πάνε να τα πάρουν από τον προϋπολογισμό, θα πληρώσει εσύ, πληρώσω εγώ, ε, και θα τα τρώνε αυτοί. Μπράβο. Άστο φιλαράκο, και να σου πω και κάτι. Η μαγιά είναι, να το πω εγώ, στον εαυτό μου και να πάω να το κάνω. Όχι να πάρω ένα τηλέφωνο και να πω γαμιέσαι και βάλω και την κρεμάλα. Τι είναι αυτή η μαλακία. Τι είναι αυτή η μαλακία. Εμπρός. Έλα, Τάκη. Ναι. Μ' ακούς.